υπήρξαν 39 θύματα. Τον Οκτώβριο του 2001, δύο φορτηγά συγκρούστηκαν στο τούνελ Σαν Γκοτάρ, ως αποτέλεσμα να υπάρξουν 11 θύματα. Τα ατυχήματα αυτά ξεκίνησαν μια διαμάχη για την ασφάλεια των τούνελ. Από τότε που συνέβη αυτή η καταστροφή στο Mont Blanc, οι υπεύθυνοι του τούνελ Φρέγιους αύξησαν 3 φορές το προσωπικό και ενίσχυσαν την ασφάλεια. Με αυτό εδώ το φορτηγό, τον Τιτάνα, ο οποίος είναι ειδικά σχεδιασμένος για να επεμβαίνει στο εσωτερικό του τούνελ σε περίπτωση πυρκαγιάς. Στο εσωτερικό του βρίσκονται 10 μπουκάλες συμπιεσμένου αέρα που τροφοδοτούν την καμπίνα με καθαρό αέρα, καθώς και τον κινητήρα. Και αυτό γιατί αν ο κινητήρας δεν έχει αέρα, δεν μπορεί να δουλέψει. Ας δοκιμάσουμε τώρα να κάνουμε μια μικρή προσομοίωση. Μπροστά υπάρχει μια μπαριέρα για να σπρώχνει τα εμπόδια, καθώς και μια θερμική κάμερα που μας βοηθά να κινούμαστε μέσα στους καπνούς όταν δεν υπάρχει ορατότητα. Στην αρχή κινούμαστε λοιπόν με 3 χιλιόμετρα την ώρα. Μπροστά υπάρχουν ραντάρ, όπως βλέπετε εδώ, για να εντοπίζουν τα τυχόν εμπόδια, όπως για παράδειγμα έναν τοίχο στα 3 ή στα 4 μέτρα. Φύγαμε! Θα πρέπει να πάμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί όπως έχουμε υπολογίσει σε περίπτωση φωτιάς, 3 λεπτά μόνο είναι αρκετά για να καλυφθούν με φλόγες 600 μέτρα τούνελ. Και αυτό είναι πάρα πολύ. Ωραία. Το σωστό είναι να κατέβουμε πεζί με την όπισθεν, γιατί στην πλάτη μας έχουμε τις μπουκάλες με συμπιεσμένο αέρα. Είναι βέβαια λίγο βαριές. Και έπειτα, σε περίπτωση φωτιάς, μπορεί να έχουμε και εγκλωβισμένους. Άρα, για να τους προστατέψουμε από τη φωτιά, έχουμε κατασκευάσει 8 καταφύγια, μέσα από τα οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την ασφάλεια. Έχουμε επίσης φάρμακα, καθώς και καθαρό νερό, αλλά και αέρα για τους πυροσβέστες. Η εκένωση γίνεται από πάνω. Φύγαμε, παιδιά. Είμαστε έτοιμοι. Μπορεί να μην τους βλέπετε ποτέ, αλλά πάνω από τα τούνελ υπάρχουν 2 τεράστιοι αεραγωγοί. Ένας για να απομακρύνει το μολυσμένο αέρα και ο άλλος για να εισάγει καθαρό αέρα μέσα στο τούνελ. Και ο δεύτερος είναι αυτός από τον οποίο θα γίνει η εκένωση σε περίπτωση κινδύνου. Φύγαμε, παιδιά! Θα σε βρω στην Ιταλία, Ζαμί! Εντάξει, Φρεντ, ας ξανακάνουμε μια ξενάγηση. Το τούνελ Φρέγιους τελείωσε το 1980. Εκείνη την εποχή υποθέταμε ότι ένα καταφύγιο κάθε 1500 μέτρα ήταν αρκετό. Από τότε όμως έγιναν ατυχήματα και καταλάβαμε ότι δεν είναι αρκετό. Πάρθηκαν λοιπόν ειδικά μέτρα και έτσι υπάρχουν καταφύγια κάθε 400 μέτρα. Αυτά τα καταφύγια μας επιτρέπουν να φτάσουμε μέχρι τον αεραγωγό που βρίσκεται πάνω από τις σύραγγες. Όταν φτάσουν εκεί, οι επιβάτες είναι ασφαλείς. Ο αεραγωγός περιέχει καθαρό αέρα που περιορίζεται για το τούνελ. Οι καπνοί εξάγονται από έναν άλλο αεραγωγό που είναι δίπλα και ο οποίος θα μπορέσει να απελευθερώσει τα βλαβερά αέρια. Οι καπνοί δεν μπορούν να μπουν στον αεραγωγό καθαρού αέρα και αυτό γιατί η πίεσή του είναι πολύ πιο ισχυρή σε σχέση με αυτόν της εκένωσης τοξικών αερίων. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιβάτες τελικά σώζονται και δεν έχουμε θύματα. Ακριβώς, το Mont Blanc. Όλα έχουν ξαναγίνει από την αρχή. Το σύστημα εξαέρωσης, καθώς και όλοι οι εξοπλισμοί ασφάλειας. Χρειάστηκαν 2 χρόνια εργασιών για να διπλασιαστεί ο αριθμός των καταφύγιων και η σηματοδότηση. Τον Ιανουάριο του 2002, 200 εθελοντές συμμετείχαν σε ασκήσεις. Θα έπρεπε να αξιολογήσουν τα νέα μέτρα. Αυτή η προσομοίωση βοήθησε να λάβουμε πληροφορίες για τους ανιχνευτές καπνού και τις διατάξεις ασφαλείας. Ωραία, Ζαμίν. Τώρα έχω φτάσει στην Ιταλία. Εκεί όπου βάζουμε τα φορτηγά πάνω σε τρένα. Αλλά πού βρίσκεσαι εσύ? Έχουμε κολλήσει στην κίνηση. Είναι φοβερό, ε? Πρέπει να κάνετε γρήγορα, Ζαμί, γιατί το τρένο δεν θα σας περιμένει. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στη Νοβάρα, σε ένα σταθμό που ονομάζεται Τερματικό Συνδυασμένης Μεταφοράς. Εδώ είναι που φορτώνουμε τα φορτηγά πάνω στα τρένα. Πάνω σε ένα τρένο, όπως αυτό εδώ, μπορούμε να βάλουμε 18 φορτηγά. Κατεύθυνση Φράιμπουργκ. Κάθε μέρα 7 τέτοια τρένα κάνουν το δρομολόγιο ανάμεσα στην Ιταλία και τη Γερμανία.
Πριν ανεβούν στο τρένο τα φορτηγά, πρέπει να περάσουν από όλους τους ελέγχους. Ελέγχεται το ύψος τους, που δεν επιτρέπεται να είναι πάνω από 4 μέτρα, αλλιώς δεν θα χωρέσουν να περάσουν κάτω από τα τούνελ. Επίσης θα ζυγίζουμε, γιατί όσο πιο βαριά είναι, τόσο περισσότερο κοστίζει η μεταφορά τους. Έφυγα! Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, οι οδηγοί μπορούν να ξεκουραστούν, να διαβάσουν, να φάνε ακόμα και να κοιμηθούν. Βλέπετε, είναι πολύ άνετα. Αχ, ωραία είναι εδώ, Ζαμί. Θέλεις να έρθεις? Περίμενε μας εκεί, Φρεντ, μέχρι να φτάσουμε κι εμείς. Αυτό το σύστημα λοιπόν της συνδυασμένης μεταφοράς μοιάζει να είναι το καλύτερο. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι πρόκειται για ειδικά τρένα. Και αυτά τα τρένα κινούνται μόνο πάνω σε τρεις γραμμές. Νοβάρα Φράιμπουργκ μέσω Ιταλίας και Γερμανίας, χρησιμοποιώντας το τούνελ Σαμπλόν και έπειτα το τούνελ Λότσμπεργκ. Η δεύτερη γραμμή είναι Μιλάνο Σίνγκερ, που περνά από το τούνελ του Σαντ Γκοτάρ. Και υπάρχει και μια τρίτη μικρή γραμμή ανάμεσα στο Λουγκάνο της Ελβετίας και το Φράιμπουργκ της Γερμανίας. Συνολικά και οι τρεις γραμμές έχουν μήκος περίπου 1000 χιλιόμετρα. Αυτό είναι πολύ λίγο, αλλά σκεφτείτε ότι γίνονται πολλά νέα σχέδια. Λιόν Τουράν ανάμεσα στη Γαλλία και την Ιταλία, καθώς και ο διπλασιασμός των ήδη υπαρχουσών γραμμών Νοβάρα και Φράιμπουργκ, Μιλάνο και Σίνγκερ. Επίσης θα κατασκευαστούν νέες σύραγγες και καινούργια τούνελ στους πρόποδες του βουνού. Οι εργασίες ήδη έχουν ξεκινήσει. Τα τρένα λοιπόν που θα παίρνουν αυτές τις γραμμές θα πηγαίνουν πιο γρήγορα, γιατί θα υπάρχουν λιγότερες πλαγιές και άρα ως αποτέλεσμα θα έχει μεγαλύτερη κίνηση. Κάτω από τον Γκοτάρ, οι Ελβετοί σκάβουν το πιο μεγάλο τούνελ του κόσμου. 57 χιλιόμετρα θα είναι έτοιμα το 2013. Όσον αφορά τη σύνδεση Λιόν-Τουράν, οι εργασίες δεν προβλέπονται πριν από το 2015. Μέχρι τότε θα πειραματιστούμε με την συνδυασμένη μεταφορά πάνω στη γραμμή που εξυπηρετεί την Μοριέν. Το πρόβλημα είναι ότι τα τούνελ είναι πολύ χαμηλά. Η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία λοιπόν άρχισε να χρησιμοποιεί ένα νέο είδος βαγονιού, πιο χαμηλό, για να μπορέσει να μεταφέρει τα φορτηγά. Ο Μονταλόρ μπορεί να μεταφέρει τα φορτηγά στα πλάγια. Από το 2003, 50.000 φορτηγά θα διασχίσουν τις Άλπεις. Ένα άλλο σύστημα βαγονιών με μικρές ρόδες είναι υπό μελέτη, αφού υπάρχουν αρκετά τεχνικά προβλήματα. Γίνεται μια δοκιμή με βαγόνια που μπορούν να φορτώσουν τα φορτηγά της Λιόν και να φτάσουν στο Τουράν και έπειτα να συνεχίσουν. Παρ' όλα αυτά, η συνδυασμένη μεταφορά δεν είναι επικερδής πάνω από τα 200 χιλιόμετρα, και αυτό γιατί το φορτηγό και ο οδηγός του χρηματοδοτούνται κατά τη διάρκεια όλου του ταξιδιού. Σε κάθε σύνορο θα πρέπει να αλλάξουμε ατμομηχανή, γιατί το ηλεκτρικό σύστημα ποικίλει από χώρα σε χώρα. Πω, είμαστε ακόμα κολλημένοι στην κίνηση. Μην ανησυχείς, Ζαμί, βρήκα ένα άλλο σύστημα εκτός από την συνδυασμένη μεταφορά τρένου και φορτηγού. Πρόκειται για την συνδυαστική μεταφορά. Αυτή τη φορά δεν μπαίνει ολόκληρο το φορτηγό πάνω στο βαγόνι, αλλά μόνο το ρημουλκούμενο. Δεν μπαίνουμε μαζί μας τον τράκτορα, γιατί στην πραγματικότητα είναι χαμένο βάρος. Αν λοιπόν δεν υπάρχει πια τράκτορας, δεν χρειάζεται να μεταφέρουμε τους οδηγούς. Αυτό είναι επικερδές για τις μεγάλες αποστάσεις. Από την Νοβάρα μεταφέρουμε ρημουλκούμενα προς τη Ρώμη, αλλά και προς τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Αγγλία. Εντυπωσιακό, δεν νομίζεις? Και άκουσε, Ζαμί, αν εμείς δεν μεταφέρουμε ούτε τους τράκτορες, ούτε τους οδηγούς, πώς φτάνουν στον προορισμό τους? Μπορείς να μου εξηγήσεις? Κανένα πρόβλημα. Ας τα δούμε αναλυτικά. Το φορτηγό φεύγει από την αποθήκη με το φορτίο του και κατευθύνεται προς το σταθμό. Όταν φτάσει, το φορτίο του τοποθετείται πάνω σε ένα βαγόνι. Και έπειτα το τρένο φεύγει. Και ταυτόχρονα το φορτηγό επιστρέφει στην αποθήκη του. Με την άφιξη του τρένου στον άλλο σταθμό, ένα άλλο φορτηγό περιμένει και παίρνει το φορτίο. Και αυτό θα είναι που θα το παραδώσει τελικά στον πελάτη. Αυτό το σύστημα λειτουργεί στην πλειοψηφία του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου. Και έτσι δεν χρειάζονται ειδικές συνοδείες. Η συνδυασμένη μεταφορά και η συνδυαστική μεταφορά αντιπροσωπεύουν το 13% των εμπορευμάτων που κινούνται μέσα στην Ευρώπη. Αυτό είναι λίγο, αλλά το σύστημα έχει κάποια μειονεκτήματα για τους οδηγούς, γιατί τα τρένα κινούνται πολύ αργά, περίπου 20 με 30 χιλιόμετρα την ώρα. Και επίσης, πολλές φορές, τα τρένα φεύγουν με καθυστέρηση, γιατί τα εμπορεύματα φτάνουν αργοπορημένα. Για να φύγουν στην ώρα τους, λοιπόν, όλοι πρέπει να είναι ακριβείς και να μην κολλάνε στην κίνηση. Έτσι δεν είναι, Ζαμί? Δεν φταίω εγώ για την κίνηση. Το άλλο πρόβλημα με την συνδυασμένη μεταφορά είναι ότι δεν είναι πολύ βολική. Γενικά, ένα φορτηγό δεν παραδίδει όλο του το φορτίο στην ίδια διεύθυνση.
Παραδίδω εδώ, λίγο εκεί, σε πολλούς πελάτες. Το τρένο δεν μπορεί να κάνει αυτόν τον κύκλο, γιατί δεν υπάρχουν ράγες ανάμεσα σε όλους αυτούς τους πελάτες. Η λύση είναι να στείλουμε ένα κοντέινερ σε κάθε πελάτη και έτσι το εμπόρευμα να αναχωρήσει εκ νέου μέσα στα κοντέινερ. Το πρόβλημα είναι ότι τα κοντέινερ σπάνια γεμίζουν και οι παραπάνω μεταφορές είναι πάρα πολύ ακριβές. Το καταλαβαίνετε αυτό, ε? Ναι, Σαμί. Η λύση είναι τα μαγαζιά να παραγγείλουν περισσότερο εμπόρευμα. Ναι, αλλά αυτά τα εμπορεύματα, τα μαγαζιά θα πρέπει να τα πληρώσουν και επίσης χρειάζονται και αποθήκες για να τα αποθηκεύσουν. Η τελική τιμή λοιπόν θα πρέπει να είναι ανάλογη με την τιμή πώλησης των προϊόντων. Γι' αυτό λοιπόν παίρνουμε το δρόμο το πιο φθηνό μέσω μεταφοράς. Αλλά χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος ρύπανσης, ηχορύπανσης, ατυχημάτων κτλ. Αυτές οι δαπάνες πληρώνονται από τους φορολογουμένους. Ακριβώς. Η Ελβετία χρηματοδοτεί τις εργασίες της φορολογώντας τα φορτηγά. Χάρη σε αυτό, τα 3/4 των εμπορευμάτων κινούνται με τρένα. Και αυτό είναι μια ιδέα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κάνει πράξη. Είναι δύσκολο να αποφασίζεις ανάλογα με το κόστος της ρύπανσης. Για παράδειγμα, αν ανεβεί ο φόρος της μετζίνης, οι οδηγοί κάνουν απεργίες. Η κίνηση θα αυξάνεται κάθε χρόνο 2% μέχρι το 2020. Ακόμα και αν καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε όλα τα σχέδια για τη συνδυασμένη και συνδυαστική μεταφορά, τα τρένα θα έχουν και πάλι μόνο ένα μέρος του φορτίου. Οι δρόμοι θα είναι κορεσμένοι. Και για να το αποφύγουμε αυτό, θα πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή την οργάνωση μεταφοράς των εμπορευμάτων. Μα τι κάνει ο Φρεντ? Για κοιτάξτε. Hey, Ζαμί, εδώ είμαι, από κάτω! Ελάτε να με πάρετε, μη με αφήσετε να ταξιδέψω, έτσι! Άκου, Ζαμί! Μα πού είναι ο Φρεντ? Είναι κρεμασμένο στο φορτηγό, μας χτυπάει! Δεν μπόρεσα να καθα... Γρήγορα, πάμε, πάμε! Γρήγορα, έλα! Αχ, δεν μπόρεσα να καθυστερήσω το τρένο! Όχι, το φορτηγό! Θυμήθηκες να πάρεις εισιτήριο? Ναι, αλλά ξέχασα να το ακυρώσω! Αφήγηση Κωνσταντίνος Κακάνας, Χρύσα Σαμάρα, Γιάννης Ιφαντής. Ηχοληψία μίξη Βασίλης Καλτσής. Τεχνική επεξεργασία Στούντιο Τρίτων.